για τις δημοτικές αρχές της χώρας, δεδομένου ότι συντείνει στην περαιτέρω απομόνωση περιοχών της περιφέρειας, με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος να ετοιμάζει χειρή παρέμβαση, τονίζοντας πως εκφράζεται η απόλυτη αντίθεσή τους με την πολιτική που ανακοινώθηκε από τα ΕΛΤΑ και για την οποία οι Δήμοι δεν είχαν καμία προηγούμενη ενημέρωση. Γι' αυτόν τον λόγο θα κάνουν άμεσα παρέμβαση στο αρμόδιο Υπουργείο. Σε τοπικό επίπεδο, από την άλλη, λουκέτο βάζουν τα υποκαταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων σε Κεχρό, Καποκεφθάσο. Τις εξελίξεις κλήθηκαν να σχολιάσουν στο πλαίσιο του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Σέντερ ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για τον νομό Καβάλας Κώστας Μορφίδης, καθώς επίσης και το στέλεχος ΠΑΣΟΚ Κινάλ Λεωνίδας Παπάς. Παρέμβαση χρειάζεται. Σίγουρα όμως χρειάζεται οι δημόσιες υπηρεσίες να είναι δημόσιες και να είναι κοινωνικά ευαίσθητες. Δεν μπορεί να έχει δημόσιο ταχυδρομείο το οποίο να κλείνει, να δημιουργεί προβλήματα. Και γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις αυτών των ανθρώπων και πώς θα πληρωθούν οι λογαριασμοί τους. Γιατί πληρώνουν και τους λογαριασμούς μέσα στο ταχυδρομείο. Άρα λοιπόν δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα σε αυτούς τους ανθρώπους μετακίνησης για να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους ή για να εισπράξουν τα χρήματά τους. Απομονώνονται αυτές οι περιοχές, διώχνουμε τον κόσμο και αύριο θα μιλάμε για αφελονισμό ολόκληρων περιοχών, οι οποίες θα αναγκαστεί ο κόσμος να σηκωθεί να φύγει από εκεί. Εκτός από το ταχυδρομικό κατάστημα του Κεχρόκαμπου, έκλεισε οριστικά και το ταχυδρομικό κατάστημα του Πρίνου. Του Πρίνου. Και φοβάμαι ότι έπεται το κλείσιμο και άλλων ταχυδρομικών καταστημάτων. Κοιτάξτε, σε αυτές τις περιοχές λειτουργούσε έστω μια μέρα την εβδομάδα, αλλά είχαν προσαρμοστεί οι κάτοικοι και μπορούσαν, έστελναν και παραλάμβαναν την αλληλογραφία του. Αυτό που γίνεται τώρα και είναι η πρώτη ενέργεια της νέας κυβέρνησης για την περιοχή μας, είναι μια εξαιρετική υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων αυτών των περιοχών. Και επειδή ιδίως στην περίπτωση του Κεχροκάμπου μιλάμε για ανθρώπους ηλικιωμένους, τους βάζουν σε μια τρομακτική ταλαιπωρία αλλά και σε έξοδα. Αν αυτό είναι η αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και αν η ελληνική κυβέρνηση, όπως μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, και τα μεγάλα κανάλια το προβάλλουν συνεχώς και αδιαλείπτως σκέφτεται για την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών, κάποιος δεν λέει την αλήθεια. Καλό λοιπόν τους τέσσερις βουλευτές Νέας Δημοκρατίας Καβάλας, πέτυχαν αυτό που διακαώς επιθυμούσε ο κ. Μητσοτάκης, το μονοπόλιο στην Καβάλα, να αναλάβουν σχετική πρωτοβουλία. Μας είχαν φλωμώσει την προεκλογική περίοδο οι προηγούμενοι βουλευτές, η τέταρτη δεν ήταν, να μην είμαστε άδικοι, με τα κατόπιν ενεργειών, με τις πρωτοβουλίες, με τα δελτία τύπου, με τις αναρτήσεις στο ΦΕΣ. Τώρα είναι η κρίσιμη ώρα. Θα πάρουν πρωτοβουλία να μείνουν ζωντανά τα ταχυδρομικά καταστήματα στον Κεχρόκαμπο και στον Πρίνο. Είναι μεγάλη ανάγκη. Στο δε Πρίνο εξυπηρετούνται ιδίως στην τουριστική περίοδο χιλιάδες, να μην πω δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Θα τους αφήσουμε έτσι στο έλεος της ανυπαρξίας αλληλογραφίας και ταχυδρομικών υπηρεσιών ή θα τους πρόξουμε σε ιδιώτη να πληρώνουν πολύ πιο ακριβά τις ταχυδρομικές δαπάνες. Είναι μικρά ζητήματα αλλά πολύ σημαντικά. Στην επαρχία που ήδη η ζωή είναι υποβαθμισμένη, τα χωριά είναι ερημωμένα, αυτές οι μικρές ενέργειες κλείνουν τράπεζες, κλείνουν ταχυδρομεία. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα που κάνουν ακόμη χειρότερες τις συνθήκες ζωής και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ερημώνει η επαρχία.